που αναφέρεται στην τηλεεκπαίδευση και λιγότερο στην τηλεδιάσκεψη. Κύριε Γούδε, ποια είναι η δομή, η αρχιτεκτονική του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου? Ναι, το τηλεπικοινωνιακό ψηφιακό δίκτυο του ΑΠΙΘΙΤΑ αποτελείται από 45 περίπου κόμβους, εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή γύρω στους 6.500 συνδρομητές και έχει τοπολογία αστέρα. Θα λέγαμε ότι αποτελείται από δύο στρώματα. Το εσωτερικό στρώμα που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη και αποτελείται από 17-18 κόμβους, οι οποίοι συνδέονται σε ένα κεντρικό. Όλοι αυτοί οι κόμβοι συνδέονται με πολύτροπες οπτικές ίνες χωρητικότητας 34 Mbps. Και το εξωτερικό στρώμα, το οποίο αποτελείται από τις εξοκείμενες μονάδες, δηλαδή από τα τμήματα του ΑΠΙΘΙΤΑ που βρίσκονται στην πόλη Θεσσαλονίκης, αλλά και εκτός της πόλης Θεσσαλονίκης, και οι οποίες συνδέονται πάλι στο κεντρικό κόμβο με ταχύτητες της τάξης των 2 Mbps. Η τεχνολογία VoIP συμπιέζει την φωνή μέσα σε πακέτα πάνω από το ίντερνετ και μας επιτρέπει να περάσουμε πολύ μεγαλύτερες χωρητικότητες από πολύ μικρότερα, από κανάλια πολύ μικρότερου εύρους. Η σύνδεση του τηλεπικοινωνιακού κέντρου πώς γίνεται με το δίκτυο δεδομένων? Με το δίκτυο δεδομένων συνδυόμαστε μέσω μίας πύλης που θα λέγαμε, που την ονομάζαμε πάλι Gateway VoIP, η οποία δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή με μια γραμμή 2 Mbps από τη δικιά μας πλευρά και το δίκτυο της ΕΔΕΤ από την άλλη, και που δίνει τη δυνατότητα να γίνονται εσωτερικά τηλεφωνήματα σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και τα ΤΕΙ της Ελλάδας. Η υπηρεσία ταχυδρομείου φωνής, αυτό που ονομάζεται Audix Voice Mail, πώς λειτουργούν ακριβώς και τι δυνατότητες προσφέρουν? Ναι, εδώ για το ταχυδρομείο φωνής θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι στο ΑΠΙΘΙΤΑ υπήρχε ταχυδρομείο φωνής πολύ πριν φέρει ο ΤΕΙ αυτή την υπηρεσία στους συνδρομητές του. Το ταχυδρομείο φωνής δεν είναι ένας απλός αυτόματος τηλεφωνητής, αλλά παρέχει κάποιες άλλες επιπλέον δυνατότητες. Δηλαδή, μπορώ να στείλω ένα φωνητικό μήνυμα σε έναν οποιοδήποτε άλλο συνδρομητή του δικτύου, μπορώ να καθορίσω διαφορετικό είδος χαιρετισμών ανάλογα με το από πού καλεί, από πού γίνεται μια εισερχόμενη κλήση. Δηλαδή, αν με καλεί κάποιος από εξωτερική γραμμή, μπορώ να έχω διαφορετικό χαιρετισμό, αν με καλεί από εσωτερική, διαφορετικό. Και όλα αυτά τα μηνύματα αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σκληρό δίσκο εδώ μέσα στο κεντρικό κόμβο του ΑΠΙΘΙΤΑ. Είδατε τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη. Όμως εδώ σας έχω και κάτι διαφορετικό, τον noob.gr. Ακριβώς. Τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, να είσαι καλά που ήρθες στην ψηφιακή Ελλάδα. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Πες κατευθείαν στον κόσμο τι είναι το noob.gr. Λοιπόν, το noob.gr είναι site το οποίο περιέχει οδηγούς για νέους χρήστες αλλά και πιο προχωρημένους, οδηγούς για προγράμματα, αναλυτικούς και το πώς κάνω τι στον υπολογιστή. Επίσης και υπηρεσίες ίντερνετ. Ωραία. Ακόμη υποστηρίζουμε τους χρήστες σε προβλήματα και απορίες που θα έχουν με ένα φόρουμ το οποίο λειτουργούμε και. Σε τι τεχνολογίες το έχετε το φόρουμ? Το φόρουμ είναι σε V-Bulletin. Το site τρέχει σε Joomla. Joomla και V-Bulletin. Ακριβώς. Ενημερώνεται διαρκώς? Ενημερώνεται διαρκώς. Συνεχώς είμαστε με νέες εκδόσεις προγραμμάτων κλπ. Όπου κάθε χρήστης μπορεί με οποιοδήποτε, οτιδήποτε θέλει να κάνει στον υπολογιστή του να μπει στο Noob να βρει λύση. Έχουμε αναλυτικά οδηγίες, φωτογραφίες που ακολουθούν το κάθε βήμα, έτσι ώστε οποιοδήποτε, έστω και αν δεν έχει ιδέα από υπολογιστή, να μπει στο Noob. Στράτα στρατούλα, βήμα-βήμα, πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο. Σωστά. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να μπει και να βοηθήσει, πέρα από το να μάθει το στο noob.gr? Μπορεί να μπει, εμείς ψάχνουμε κόσμο ο οποίος θέλει να μπει στην ομάδα του Noob. Σίγουρα δεν μπορεί οποιοδήποτε να στείλει έναν οδηγό και να τον δημοσιεύσουμε, επειδή θέλουμε να υπάρχει μια οργάνωση και μια ομοιογένεια, για να μπορούν οι χρήστες να εξυπηρεθούν καλύτερα. Αλλά σίγουρα μπορεί να μπει στην ομάδα και να βοηθήσει. Λοιπόν, από πού βγήκε το όνομα? Το όνομα βγήκε από το newbie. Από το νεόφερτο στα αγγλικά, είναι ορολογία chat το noob, συντόμευση. Εγώ θα πω νέιλις στα αρχαία ελληνικά, έτσι, ο νεοφερμένος. Ακριβώς αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλέξανδρε, ευχόμαστε πάρα μεγάλη επιτυχία, καλή επιτυχία. Επειδή ξεκινήσετε και διαφημίσεις, να πάνε καλά οι διαφημίσεις για να συντηρείτε μόνο το site. Μακάρι, είναι και στοχευμένες διαφημίσεις μπορούν να γίνουν στο site από οποιοδήποτε εταιρεία. Οπότε θα είναι αρκετά. Και όταν έχουμε νέα πάλι στην ψηφιακή Ελλάδα, θα τα ανακοινώσουμε όλα. Σωστά. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα πάμε μαζί στη λέξη της εβδομάδας που δεν είναι άλλη από τη λέξη Μακεδονία. Ας δούμε λοιπόν μαζί τη λέξη Μακεδονία στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Τη γράφω και πατάω search. Αμέσως στην επόμενη κάρτα το βρίσκω σε πολλές παραλλαγές, διαλέγω τις 147 του Μακεδονία και πατάω do search. Έρχομαι στο Στράβωνα τον γεωγράφο, ο οποίος λέει «Έστι μενούν Ελλάς και η Μακεδονία».
Εγώ όμως θέλω να δω όλο το κείμενο, οπότε πατάω να πάω στο πλήρες κείμενο του αρχαίου συγγραφέως, βλέπω τα γεωγραφικά, τον τρίτο τόμο, διαβάζω όλα τα σχετικά, την απόδειξη ότι εμείς το ξέρουμε χρόνια τώρα, η Μακεδονία είναι ελληνική, και πάω και στο Google στη συνέχεια για να βάλω τη λέξη Μακεδονία, τη βάζω, βρίσκω πάρα πολλά πράγματα, την εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, το Real Macedonia, διάφορες δημοσιεύσεις, παπ, και πάω στο επόμενο, το οποίο τι είναι, είναι wikipedia.l.wikipedia.org, Μακεδονία, κύριο άρθρο, ετυμολογία του ονόματος, η πρώτη αναφορά στον Ηρόδοτο, άλλο τι γράψαν οι αρχαίοι ποιητές και συγγραφείς, μπείτε, δείτε το, ευχαριστηθείτε το, γιατί η τεχνολογία είναι γνώση. Εμείς τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά η ψηφιακή Ελλάδα θα σας ταξιδέψει στο τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,